όταν έχουμε μια άφιξη, όπως τώρα, που μόλις προδιώθηκε μια τσάνεξ από την Αγγλία, της δίνει τις οδηγίες τροχοδρόμησης για να πάει στην κατάλληλη θέση να παρκάρει. Με τη βοήθεια βέβαια και των οχημάτων στο έδαφος και την καθοδήγηση του follow me. Αυτή τη στιγμή, κύριε Μανολάκη, πόσα αεροσκάφη είναι στην πίστα του αεροδρομίου? Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 αεροσκάφη, τα οποία είναι turn around, προσγειωθήκανε, φορτών, ξεφορτών και φεύγουν. Και έχουμε και κάποια αεροσκάφη τα οποία διανυκτερεύουν. Από ό,τι μπορώ να δω, στην ανατολική πλευρά είναι 6 αεροσκάφη τα οποία θα φύγουν το πρωί, κατά πάσα πιθανότητα. Μια και φτάνουμε στο τέλος της ημέρας, θα λέγαμε ότι είναι έτσι μια χαλαρή στιγμή για τη βάρδια. Υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις πρωινές ώρες? Ναι, ναι, είμαστε πιο χαλαρά τώρα το βράδυ. Το πικ της κίνησης είναι από τις 9 μέχρι τις 12 κάθε μέρα και από τις 5 μέχρι τις 8. Εκεί δουλεύει στο φουλ το αεροδρόμιο. Πραγματικά έχουμε και τις υπόλοιπες ώρες, αλλά όχι το full capacity, το full χωρητικότητα. Τα Σαββατοκύριακα βέβαια είναι πιο έντονα, είναι όλες τις ώρες της ημέρας. Αν εξαιρέσει κανείς, κατά τις βραδινές ώρες βέβαια, μετά τις 9-10 η ώρα, λίγο στεύει η κίνηση, έρχονται λιγότερα αεροπλάνα. Επομένως, αυτή τη στιγμή, σε μια πιο χαλαρή, όπως είπαμε, στιγμή είναι 3 άτομα στη βάρδια. Στις αυξημένες ώρες αιχμής, πόσα άτομα είναι περισσότερα? Ναι, είμαστε από 2 έως 4 άτομα εδώ στη βάρδια. Και τώρα είμαστε σε μια διάμεση κατάσταση. Σιγά-σιγά λιγοστεύουν οι πτήσεις τώρα το βράδυ και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη απέτηση. Κύριε Μανολάκη, όταν υπάρχει ένταση της κυκλοφορίας. Ναι, ναι. Όταν θα είστε έτοιμος, θα θέλαμε να δούμε και μια διαδικασία προσέγγισης για να κατανοήσουν οι τηλεθεατές. Η αλήθεια είναι ότι επιλέξαμε στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν και τώρα για να κατανοήσουν και την διαφορετικότητα της κίνησης που έχει το αεροδρόμιο. Θυμάται ορθώς η Αθηνά ότι την ίδια ώρα πριν από 10 μήνες ήταν μόλις 2 πτήσεις. Τώρα η κίνηση είναι σαφώς αυξημένη. Να μας δείξετε λίγο τη διαδικασία. Πώς ένας ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας επικοινωνεί και τι ακριβώς κάνετε μέχρι το αεροσκάφος να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου? Να ναι, κάνουμε μια προσωμείωση. Ναι. Αν υπάρχει μια πτήση που έρχεται τώρα. Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον πύργο ελέγχου. Υπάρχει και το ραντάρ προσέγγισης, το οποίο βρίσκεται κάτω σε ένα άλλο δωμάτιο, το οποίο παραλαμβάνει το αεροσκάφος από μακριά, το καθοδηγεί λοιπόν δίνοντάς του πορείες και ταχύτητες και ύψη, ακολουθώντας και κάποιες στάνταρ διαδικασίες με δημοσιευμένους χάρτες και έρχεται σε ένα σημείο στην τελική του διαδρόμου. Εδώ χρήση που είναι ο διάδρομος 27 για να προσγειωθεί. Και ο σκοπός του ραντάρ είναι να το φέρει το ένα πίσω από το άλλο σε μια λογική σειρά 5 μιλίων. Μπορούμε να ακούσουμε την επικοινωνία που έχει τώρα ο συνάδελφός σας, κύριε Μανολάκη? Βεβαίως. Να δούμε αυτή τη στιγμή τι έχει ο πύργος. Για να έχουμε κάποια πτήση, παιδιά, τώρα για να δούμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άφηξη, έχουμε όμως μια αναχώρηση. Μπορείτε να δείτε από τη θέση 10 απέναντι. Έχουμε μια των κριτικών αερογραμμών πτήση, η οποία τροχοδρομεί για να αναχωρήσει. Μπαίνει στον τροχόδρομο και σιγά σιγά θα πάει στην αρχή του διαδρόμου για να απογειωθεί. Όσον αφορά έχουμε την αναχώρηση αυτή τη στιγμή λοιπόν της Sky Express και έχουμε και μια άφηξη, η οποία είναι γύρω στα 10 λεπτά για να προσγειωθεί. Από ό,τι βλέπω στο ρατάρ εδώ στην οθόνη. Ποια είναι η διαφορετικότητα της απογείωσης με την προσγείωση και ποια χαρακτηρίζεται πιο δύσκολη, κύριε Μανολάκη? Είναι η προσγείωση, θα έλεγα, είναι πιο δύσκολη. Γιατί εκείνη τη στιγμή, ειδικά όταν κρατούν άνεμοι πλευρικοί νοτιάδες, που εμείς εδώ έχουμε κάποια δυσκολία, επειδή ο διάδρομος μας είναι ανατολή-δύση, είμαστε μπορούμε να παρακολουθήσουμε τώρα και ζωντανά, ναι, αν θέλετε. 7, καλησπέρα σας. Cross runway 30, hold short of runway 27, advise ready. Θέλετε λίγο να μας πείτε τι ακριβώς είπατε? Ναι, ο συνάδελφος από εδώ πέρα, είμαστε εδώ, είμαι και βοηθάω του συνάδελφου. Είπε στο αεροσκάφο Sky Express που πάει στον Αθήνα, στο Βενιζέλο, να περάσει από ένα διασταυρούμενο διάδρομο που έχουμε, το Λοξό που λέμε εδώ το γνωστό,
να τον περάσει, πήρε την άδεια να περάσει και να περιμένει στην αρχή του διαδρόμου που έχουμε σήμερα σε χρήση για να απογειωθεί σε λίγο. Και η επόμενη οδηγία ποια είναι? Η επόμενη οδηγία θα είναι να μπει στο διάδρομο, αν δει ο συνάδελφος είναι όλα καθαρά, και να δώσει εξοδότηση για να απογειωθεί. Μάλιστα. Αν έχει αεροπλάνο που να έρθει, το άλλο τώρα θα είναι σε 7 λεπτά, όπως σας είπε και ο συνάδελφος εδώ πέρα, ότι θα προσγειωθεί. Οπότε ανάλογα από το θα είναι έτοιμο το αυτό αεροπλάνο, θα απογειωθεί το ένα και θα προσγειωθεί ή το ανάποδο. Είναι στην ευχαίρεια του συνάδελφου. Να ακούσουμε λοιπόν. Το 1-7, will you be ready upon reaching? Ο Πιτέρ, το 1-7, line up and wait, runway 27. Να πούμε, Μάνο, ότι ο Δημήτρης ο Βιδάκης ήταν μαζί μας και στην προηγούμενη σύνδεση που είχαμε κάνει τον Νοέμβριο. Και είναι και πάλι εδώ πέρα, μας εξηγεί, μας αναλύει με μεγάλη του χαρά. Και εμείς το έχουμε πάει και ένα βήμα παραπέρα. Ο Σταυρός πήρε άδεια από τον συνάδελφο να μπει μέσα στο διάδρομο, γιατί προλαβαίνει να φύγει πριν από αυτό που έρχεται. Και σε λίγο θα πάρει άδεια για να απογειωθεί, για να πάει στο Βενιζέλο. Και μπορούμε να δούμε το fly radar από εδώ, από τη βοήθεια του συναδέλφου του σκηνοθέτου Δημήτρη Φραγιαδουλάκη, να δούμε το αεροσκάφος της Ryanair, το οποίο βρίσκεται στην τελική ευθεία για να προσεγγίσει το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Κύριε Πλιάκα, βλέποντας το αεροπλάνο, πόση ώρα περίπου θέλει για να φτάσει στο Ηράκλειο? Εγώ υπολογίζω 5 με 6 λεπτά. Το αεροπλάνο είναι και ένα φωτάκι. Θέλει λοιπόν 5 με 6 λεπτά. Μας καλέσει τώρα, θα καλέσει το συνάδελφο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε και ζωντανά. Οι δύσκολες μέρες του αερολιμένα, κύριε Πλιάκα, ποιες είναι οι πιο δύσκολες μέρες? Εντάξει, οι πιο δύσκολες είναι το Σαββατοκύριακο. Και περισσότερο είναι οι ώρες, όπως σας είπε και ο προϊστάμενος των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας. Οι πρωινές ώρες 9 με 12 και 6 με 9 το απόγευμα. Έχουμε το 70% της συνολικής κίνησης της ημέρας. Αυτό είναι δύσκολο και για μας επιχειρησιακά, διότι χρειαζόμαστε διπλάσιο κόσμο εκείνες τις ώρες και την άλλη ώρα ο κόσμος είναι πολύ λιγότερος. Και στα πικ που λέμε εμείς, στις ημέρες αιχμής και ώρες αιχμής, υπάρχουν και τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να υπάρξουν. Το ρεκόρ των πτήσεων σε ένα 24ωρο ποιο είναι στο αεροδρόμιο? 178 με 180 προσγειώσεις. 180 προσγειώσεις. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 360 κινήσεις αεροσκαφών, είτε απογειώσεις είτε προσγειώσεις. Και συνδεόμαστε ξανά με τον πύργο ελέγχου για να δούμε και την προσγείωση του αεροσκάφους. Κύριε Μανολάκη, εδώ πέρα σε αυτές τις περιπτώσεις δεν επιτρέπεται λάθος, να υποθέσω, Ναι, είναι στον κλάδο μας, με το που προσλαμβανόμαστε, υπάρχει μια πινακίδα εκεί στο κέντρο ελέγχου της περιοχής Αθηνών που λέει ότι τα λάθη είναι για τους ανθρώπους αλλά όχι για τους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας. Βεβαίως απαγορεύεται το λάθος, γιατί διαχειριζόμαστε θέματα ασφάλειας πτήσεων, ανθρώπινες ζωές και προσπαθούμε με οποιοδήποτε τρόπο να το ελαχιστοποιήσουμε, να μην υπάρξει πουθενά. Απαγορεύεται πραγματικά το λάθος. Τώρα ακούμε την επικοινωνία για την προσέγγιση του αεροσκάφους που έρχεται, κύριε Μανολάκη. Όχι, μόλις απογειώθηκε ένα αεροσκάφος και στην τελική μπορείτε να δείτε, βρίσκεται τώρα το άλλο, το οποίο πρόκειται να προσγειωθεί σε λίγα λεπτά. Το οποίο από πού έρχεται? Από την Αγγλία. Έτσι είναι. Μαλπένσα, Μιλάνο. Από το αεροδρόμιο Μαλπένσα στο Μιλάνο. Ναι. Και βλέπουμε το αεροσκάφος που προσεγγίζει σιγά σιγά το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές, να υποθέσω σήμερα. Σήμερα είναι πάρα πολύ καλές. Τις μέρες τις προηγούμενες δεν ήταν καλές και είχαμε πολλά αεροσκάφη που πήγαν σε άλλα αεροδρόμια εναλλακτικά, γιατί είχαμε δύο φαινόμενα. Την Παρασκευή το βράδυ είχαμε ένα φαινόμενο με χαμηλή ορατότητα, είχε ένα σύννεφο που είχε κάτσει πάνω από το αεροδρόμιο και δεν μπορούσαν να δουν τα αεροπλάνα, με αποτέλεσμα γύρω στις 12 πτήσεις να οδηγηθούν σε άλλα αεροδρόμια. Και χθες το μεσημέρι της Κυριακής, επίσης γύρω στις 8-9 πτήσεις, λόγω του ισχυρού νοτιά, δεν μπόρεσαν να προσγειωθούν και οδηγήθηκαν σε άλλους προορισμούς και ήρθαν αργότερα, βέβαια. Μπορούμε να ακούσουμε την επικοινωνία που έχετε τώρα με τον πιλότο του αεροσκάφους που έρχεται? Βεβαίως. Ζαχαρία, πώς είσαι έτοιμος να δώσεις την προσγείωση? Την έχω δώσει την προσγείωση. Έχουμε δώσει την προσγείωση. Σε ένα λεπτό προσγειώνεται στο έδαφος. Και θα γυρίσει τη συχνότητα από τον ελεκτή του πύργου, ο οποίος ελέγχει το διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης.
και είναι σε μια συγκεκριμένη θέση και συχνότητα, όταν προσγειωθεί θα ζητήσει από το αεροπλάνο να αλλάξει συχνότητα και να μιλήσει με τον λεκτή ground, ο οποίος θα είναι σε μια άλλη συχνότητα και σε μια άλλη έδρα και θα του δώσει οδηγίες για τη θέση. Εμείς, κύριε Μανολάκη, βοηθάμε το έργο σας δείχνοντας και προσομοίωση μέσα από το πιλωτήριο. Μπορούμε να το ξαναδούμε με τη βοήθεια του Δημήτρη του Φραγιαδουλάκη. Τι ακριβώς βλέπει ο πιλότος την ώρα που προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αν μπορούμε να ξαναδούμε την εικόνα. Βλέπουμε το αεροσκάφος που προσεγγίζει. Τώρα σε μισό λεπτό θα προσγειωθεί. Και βλέπουμε την προσομοίωση, τι βλέπει ο πιλότος την ώρα που προσεγγίζει τον διάδρομο 0927 στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Και βλέπουμε ταυτόχρονα, νομίζω ότι πέσαμε to the point, μπορούμε να δούμε τώρα την real εικόνα, το live, την ώρα που το αεροσκάφος προσεγγίζει. Κύριε Μανολάκη, περίπου ανά πόσα λεπτά έτσι έχουμε προσγείωση από γέση, έχουμε δηλαδή κάποια πτήση? Έχουμε περίπου ανά 2 λεπτά. Είναι το ελάχιστο χρονικό διάστημα. 2 λεπτά προσγείωση, σε 2 λεπτά έχουμε απογείωση. Γύρω στα συνολικά 30 αεροπλάνα την ώρα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Από 20 έως 30 αεροπλάνα ανάλογα με τις... συμπεριλαμβανομένων βέβαια και των μικρών αεροσκαφών της Γενικής Αεροπορίας, γιατί είναι και αυτή μέρος της δουλειάς μας. Αυτή τη στιγμή, κύριε Πλιάκα, αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που το αεροσκάφος θα προσγειωθεί και βλέπουμε την προσομοίωση, πόση ώρα χρειάζεται για να πάει στο σημείο που θα σταθμεύσει? Ανάλογα τη θέση, 1 με 2 λεπτά. Μάλιστα. Κύριε Μανολάκη, ποιες είναι οι νύχτες που είναι έτσι πιο busy, πιο γεμάτες για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου? Αυτό αλλάζει από χρονιά σε χρονιά. Κάποιες πριν την τελευταία που θυμόμαστε που είχε πολύ κίνηση ήταν το Σάββατο το βράδυ, το οποίο είχαμε πολλές φορές μέχρι τις 1 η ώρα, 2 η ώρα το βράδυ είχε συνεχή κίνηση. Άλλες χρονιές είχαμε την Τρίτη το βράδυ, κατά τη νυχτερινή βάρδια, πολλές άφηξο αναχωρήσεις. Αλλάζει από χρονιά σε χρονιά, δεν είναι πάντα στάνταρ. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια έτσι παραπάνω αύξηση και υπερσυγκέντρωση στα Σαββατοκύριακα, θα έλεγα. Και τα βράδια τα Σαββατοκύριακα. Και βλέπουμε παράλληλα προσομοίωση, προσγείωσης και προσέγγισης στο χώρο στάθμευσης στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε? Θέλετε, κύριε Μανολάκη, κλείνοντας, γιατί ο επόμενος σταθμός θα είναι η συνάδελφή σας από το τμήμα των αερολιμενικών, να θυμηθείτε έτσι μία δύσκολη περίπτωση που αντιμετωπίσατε στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και σας τρόμαξε? Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Δεν μπορώ τώρα να... Ναι, ναι. Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποια χαρακτηριστική περίπτωση, αλλά γενικά είχαμε πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις. Και εντάξει, είμαστε πάντα ο να λέμε. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για το εξαιρετικό ρεπορτάζ σε απευθεία σύνδεση και βεβαίως να... ευχηθούμε μόνο καλές πτήσεις. Αθηνά, ο επόμενος σταθμός, να ευχαριστήσω τον κύριο Μανολάκη και τους συναδέλφους του εκεί. Κομβικό τμήμα του αεροδρομίου, στο τμήμα των αερολιμενικών, που επιτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Το ακούσαμε νωρίτερα να το περιγράφει και ο αερολιμενάρχης. Βλέπουμε την Αθηνά την Παντεράκη, μαζί της έχει τον κύριο Καμιλάκη. Καλησπέρα και στους δύο και να μας πείτε πού ακριβώς είστε. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι, ξανά. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο τμήμα αερολιμενικού ελέγχου. Δίπλα μου είναι εδώ που περνάνε τα πάντα από τα χέρια του τμήματος όσον αφορά το έδαφος του αεροδρομίου.
πού δηλαδή θα πάει το κάθε αεροπλάνο που θα σταθμεύσει, αλλά όχι μόνο, αλλά και θέματα ασφάλειας και άλλα πολλά. Ο κύριος Μανώλης Καμιλάκης είναι προϊστάμενος βάρδιας, αλλά πρέπει να σου πω ότι τα τελευταία 7 χρόνια είναι και πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου των Αερολιμενικών. Σωστά. Τιμή λοιπόν για το Ηράκλειο να προεδρεύει Ηρακλεώτης, κριτικός. Περνάνε λοιπόν όλα από τα χέρια σας εδώ στο αεροδρόμιο. Ναι, ακριβώς. Ο αερολιμενικός έλεγχος είναι κάτι σαν το συντονιστικό όργανο του αεροδρομίου. Εδώ έρχεται η πληροφόρηση από τον πύργο ελέγχου αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποιο αεροσκάφος. Εδώ έρχεται η πληροφόρηση από τα διάφορα σημεία του αεροδρομίου εφόσον χρειάζεται παρέμβαση προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το αεροδρόμιο. Η λειτουργία δηλαδή του αεροδρομίου εξ ολοκλήρου συντονίζεται από το γραφείο μας. Εδώ έρχονται όλες οι πληροφορίες από διάφορα μέρη, είτε από τους ιδιώτες που απασχολούνται μέσα στο αεροδρόμιο, είτε από τον κόσμο, είτε από τους επιβάτες, είτε από τα αεροπλάνα, είτε από οπουδήποτε. Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Καμιλάκη, ότι είστε ο εγκέφαλος του αεροδρομίου, η καρδιά του αεροδρομίου. Ακριβώς, και λειτουργούμε πάντα με κανόνες. Οι κανόνες που λειτουργούμε είναι οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και η νομοθεσία, η ελληνική νομοθεσία και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία οποιοδήποτε ευρωπαϊκού αεροδρομίου. Η ύπαρξη δική μας είναι αυτή που εξασφαλίζει την ασφάλεια των επιβατών, την ασφάλεια των αεροπορικών εταιριών, των αεροδρομίων, την απόδοση των τελών στο κράτος, αυτά που πρέπει να αποδοθούν, έχει να κάνει με κάθε τι που έχει να κάνει με ασφάλεια, και μιλάμε και από έκνομες ενέργειες, αλλά και ασφάλεια εργασίας. Δηλαδή, κύριε Καμιλάκη, επειδή είπατε για έκνομες ενέργειες μακριά από μας, αν έχουμε την υποψία για ένα τρομοκρατικό χτύπημα ή την υποψία για ένα σοβαρό περιστατικό, τι ακριβώς κάνει ο αερολιμενικός έλεγχος? Εφαρμόζει σχέδια. Ο αερολιμενικός έλεγχος είναι εκείνος που θα συντονίσει την όλη επιχείρηση. Θα καλέσει την αστυνομία, θα καλέσει τον αερολιμενάρχη, θα καλέσει όλους τους παράγοντες που εμπλέκονται στην ομάδα εξέτασης απειλής, παράδειγμα για βόμβα, και θα αξιολογήσουν την απειλή αυτή ανάλογα με την πληροφόρηση που έχουμε. Θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το πρόβλημα στην πηγή του και να το αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε, μπορεί και κάποιος, επειδή η φιλενάδα του φεύγει, να πάρει τηλέφωνο και να πει ότι υπάρχει πρόβλημα στο αεροπλάνο, να είναι κάτι αστείο. Μπορεί να είναι όμως και κάτι πολύ σοβαρό, να είναι μια πραγματική απειλή, εμείς έχουμε τη δυνατότητα αυτό να το εκτιμήσουμε βάσει των εκπαιδεύσεων. Παραδείγματος χάρη, είχαμε πρόσφατα ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων με μια επιθετική συμπεριφορά ενός Βρετανού προσπιλότου. Ένα αντίστοιχο περιστατικό θα το διαχειριστείτε εσείς. Ναι, ακούστε να δείτε. Αυτό που ακούσατε εσείς, εμείς, για μας είναι ιστορίες καθημερινής τρέλας του αεροδρομίου του Ηρακλείου. Το λέω τόσο απλά. Ειδικά με τις βρετανικές πτήσεις μας έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Πολλές φορές με παίρνουν οι φίλοι και μου λένε «Μα έγινε κάτι με έναν Άγγλο». Λέω «Μα κάθε μέρα γίνεται με έναν Άγγλο». Έτυχε να μάθεις σήμερα εσύ. Από εδώ μπορεί να έχει μια εικόνα ο συνάδελφος όσον αφορά το κλιματισμό, το φωτισμό, τους ανελκυστήρες όπως βλέπετε εδώ. Είναι μια γενική εικόνα, τις αεροκουρτίνες και γενικότερα για όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Μπορεί να έχει διαχείριση απομακρυσμένη και για λόγους ασφάλειας. Όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τον υποσταθμό εδώ, μπορείτε να δείτε, αν μπορεί η κάμερα να γυρίσει λιγάκι, εδώ είναι το μιμικό διάγραμμα του υποσταθμού. Είναι, όπως βλέπετε εδώ, να σας πω μόνο δύο κουβέντες για να καταλάβει ο κόσμος, οι κόκκινες γραμμές του μιμικού διαγράμματος, το μονογραμμικό, αφορά στην υψηλή τάση, είναι 20.000 βολτ, έρχονται δύο ανεξάρτητες παροχές από τη ΔΕΗ, το κέντρο διανομής του Κατσαμπά. Και μετά με μετασχηματιστές μετασχηματίζουμε την ηλεκτρική ενέργεια σε χαμηλή τάση, είναι αυτή που έχουμε στα σπίτια μας και στις υπόλοιπες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τροφοδοτούμε τα φορτία μας. Όλα αυτά, η διαχείρισή τους γίνεται απομακρυσμένα. Καλό θα ήταν να δείξουμε μια εικόνα και στους τηλεθεατές μας
μέσα από τον υποσταθμό, όμως καταλαβαίνετε για λόγους ασφάλειας δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το χώρο γιατί είναι υψηλά τα ρεύματα. Καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή έξω έχουμε και τους σημάντες που δουλεύουν και οι αποσκευές στάρουν στα χέρια των επιβατών. Να μεταφερθούμε, Μάνο, προς τα έξω, να δείξουμε και στον κόσμο που μας παρακολουθεί την εικόνα με τους σημάντες. Βεβαίως. Λοιπόν. Εδώ στα βρισκόμαστε, βρισκόμαστε στο υπόγειο, όπως σας είπαμε στην αρχή του αεροσταθμού, υπόγειο ως προς την νότια πλευρά του κτηρίου που προσεγγίζουν οι επιβάτες και ισόγειο ως προς την πλευρά της πίστας στάθμευσης των αεροσκαφών. Οι επιβάτες αφήνουν τις αποσκευές, όπως ξέρετε, από το χώρο το check-in, τα counters, και μετά με τους μεταφορικούς σημάντες οδηγούνται κάτω εδώ στις καρουσέλ, όπως λέμε, και είναι οι υπάλληλοι των handlers των εταιριών, οι οποίοι ακολουθούν κάποια διαδικασία, τις φορτώνουν στα καροτσάκια και τις οδηγούν με ασφάλεια στα αεροσκάφη. Εμείς πάντως χαιρόμαστε που καταφέρνουμε σε απευθεία σύνδεση για πρώτη φορά να μπούμε τόσο βαθιά στη λειτουργία ενός αεροδρομίου. Μπράβο σας. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι τιμή μας, είναι τιμή μας αυτό. Όπως σας είπε και ο κύριος αερολιμενάρχης, καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια όλοι οι συνάδελφοι να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες, στις σύγχρονες ανάγκες της εποχής. Έτσι, γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι ο αερολιμένας είναι ένας παλιός αερολιμένας, καταπονημένες εγκαταστάσεις, είναι υποστελεχωμένη η τεχνική υπηρεσία, παρά τα αυτά με αυταπάρνηση οι συνάδελφοι όλων των ειδικοτήτων, γιατί πρέπει να σας ενημερώσω ότι ένα λεπτάκι, το τμήμα μας... Πάντως κυκλοφοριακό έχει και στα υπόγεια το αεροδρόμιο. Ναι, και στα υπόγεια βέβαια. Και τώρα είναι πολύ καλά, όπως σας είπε και ο κύριος αερολιμενάρχης. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ώρα αιχμής. Είναι έτσι πολύ χαμηλή η αεροπορική κίνηση. Διαφορετικά δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να σας φιλοξενήσουμε κιόλας. Είναι τόσο πολύ ο φόρτος εργασίας. Απασχολεί λοιπόν το τμήμα μας. Έχει οδηγούς, τα follow me που βλέπετε που συνοδεύουν τα αεροσκάφη. Ψυχτικούς, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς που επισκευάζουν τις σημάντες. Γενικών καθηκόντων, ειδικότητες, υδραυλικούς. Είναι πολύ σημαντικές αυτές οι ειδικότητες για να μπορέσουμε να. Εδώ μπορεί να γίνει, ας πούμε, και το λάθος, κύριε Προϊστάμενε, όσον αφορά, ας πούμε, τις αποσκευές που είναι και μια αγωνία ενός επιβάτη. Βεβαίως, προφανώς μπορεί να γίνει. Γι' αυτό βέβαια δεν μπορώ να σας πω περισσότερα. Όμως υπάρχει τεράστια εμπειρία εδώ, το προσωπικό διαθέτει τεράστια εμπειρία. Υπάρχουν επόπτες, παρακολουθούν συνεχώς τη διαδικασία και στατιστικά έχει αποδειχθεί ότι σχεδόν είναι μηδενικά τα σφάλματα. Μάλιστα. Τα λάθη, ας πούμε, για να οδηγηθεί μια τέτοια αποσκευή σε λάθος προορισμό. Εντάξει, ανθρώποι είμαστε, μπορεί να συμβεί και αυτό κάποια στιγμή. Βεβαίως, το αντιλαμβανόμαστε. Ήθελα να συμπληρώσω μόνο πριν, κύριε Δασκαλάκη, αν μου επιτρέπετε, ότι με αυταπάρνηση θέλω αυτό να γίνει αντιληπτό και κατανοητό από όλους. Με αυταπάρνηση είναι γυρασμένο το προσωπικό, ελάχιστο προσωπικό που έχει η τεχνική υπηρεσία. Προσπαθούν και νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό τα καταφέρνουμε. Είναι καθημερινό στοίχημα με τον κύριο αερολιμενάρχη, με τους συναδέλφους και ευτυχώς και η κεντρική διοίκηση στέκεται αργό σε εμάς. Νομίζω έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη και όλα τα αιτήματα του αερολιμένα Ηρακλείου, που αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος κρατικός αερολιμένας, πρέπει να το πούμε, στην Ελλάδα. Νομίζω πρωτοπόροι και έχουμε ακόμα και άλλα να δώσουμε. Θα τα δείτε το επόμενο διάστημα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Τηρουμένων των συνθήκων. Έτσι. Αυτό θέλω να σας πω μόνο. Να αισθάνονται οι Έλληνες πολίτες, οι ντόπιοι εδώ, οι κριτικοί, ότι ό,τι μπορούμε. Το αντιλαμβανόμαστε. Είστε εξαιρετικοί επαγγελματίες σε ένα πολύ κομβικό τμήμα. Σας ευχαριστούμε που για πρώτη φορά ανοίξατε και τις πύλες σας για να το δουν σε απευθεία σύνδεση τηλεθεατές. Καλή συνέχεια, Αθηνά. Μάνο, θα πρέπει να σου πω, Μάνο, θα πρέπει να σου πω ότι από την στιγμή που ήρθαμε, επειδή μας παρακολουθούν σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο και είναι σε βάρδια, έχουμε ένα επιπλέον αίτημα. Θα μπορούσαμε, αν μας φτάνει ο χρόνος, να έχουμε μία ακόμα ζωντανή σύνδεση από το τμήμα των ηλεκτρονικών αυτή τη φορά, αν μας το επιτρέπει φυσικά και ο χρόνος. Βεβαίως μας επιτρέπει ο χρόνος. Απλά θα πάμε πρώτα, θα πούμε στους ηλεκτρονικούς ότι θα πάμε πρώτα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου που περιμένουν οι οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Και στο τελευταίο μέρος. Θα πάμε πρώτα στους ηλεκτρονικούς. Ο σκηνοθέτης είναι ο κάπτεν της εκπομπής. Θα πάμε πρώτα στους ηλεκτρονικούς και αμέσως μετά
θα πάμε στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων. Να σας αποδεσμεύσουμε προς το παρόν. Να σας... Κυρία, αν μπορείτε, πατεράκι, κάτι ακόμα. Θα χαρούμε σε μια δεύτερη εκπομπή να έχετε περισσότερο χρόνο να σας δείξουμε πραγματικά το τεράστιο έργο, το εύρος των εγκαταστάσεων που υποστηρίζουμε. Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε και για οτιδήποτε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Χαιρετίσματα στο πάνελ, στο εξαιρετικό και στους τηλεθεατές σας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλή δύναμη. Η αλήθεια είναι ότι είναι εικόνες πρωτόγνωρες για έναν τηλεθεατή. Δηλαδή στα υπόγεια ενός αεροδρομίου με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και αντιλαμβανόμαστε, κύριε Πλιάκα, πόσος πολλής είναι ο κόσμος που δουλεύει για έναν επιβάτη που εκείνη την ώρα δεν μπορεί να φανταστεί τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει στα έγκατα του αεροδρομίου. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Στα υπόγεια Ελλάδα να στενάζει». Mm-hmm. Αυτό είναι που βλέπουμε εδώ πέρα. Ο κόσμος είναι αρκετός, αλλά δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Υπόψη ότι στατιστικά ένα 1.000 επιβάτες πρέπει να υπάρχει ένας εργαζόμενος. Άρα στα 8 εκατομμύρια επιβάτες που είχαμε το 19, θα πρέπει να έχουμε 8.000 άτομα. Αυτή όλη η δουλειά για 6 μήνες βγαίνει από 2.000-2.500 εργαζόμενους. Που είναι το μίνιμουμ του μίνιμουμ που θα μπορούσε να πούμε για να δουλέψει αυτό το αεροδρόμιο. Και βεβαίως εμείς βλέπουμε σε απευθεία σύνδεση, κύριε Πλιάκα, την μετακίνηση του τηλεοπτικού συνεργείου για να πάει στους ηλεκτρονικούς. Έχουμε βγει σχεδόν στην πίστα του αεροδρομίου. Βλέπουμε και τα σταθμευμένα αεροσκάφη. Ποιος χώρος είναι αυτός, κύριε Πλιάκα? Αυτός είναι ο χώρος που βγαίνουν τα καροτσάκια από το υπόγειο προς τα έξω, προς την πίστα των αεροσκαφών, για να φορτώσουν τις βαλίτσες ή να ξεφορτώσουν τις βαλίτσες και να τις βάλουν μέσα. Είναι ο χώρος από το υπόγειο που βγαίνει κατευθείαν στην πίστα. Είναι ο χώρος από το υπόγειο που βγαίνει κατευθείαν στην πίστα. Τώρα, στην κεντρική πίστα. Στην κεντρική πίστα βλέπουμε και τα αεροσκάφη που αυτή την ώρα βρίσκονται στην πίστα του αερολιμένα. Θέλω να επιστρέψω. Και όλη η διαδικασία τώρα σήμερα δείξατε την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, η οποία διαχειρίζεται αυτό το αεροδρόμιο. Υπάρχουν όμως και οι εργαζόμενοι όλων των άλλων φορέων. Να ξεκινήσουμε από την αστυνομία, από το τελωνείο, από τους εργαζόμενους της εταιρείας εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Τους οδηγούς των λεωφορείων. Ναι, είναι στο προσωπικό των handlers. Ο καθένας έχει το μερίδιο συμμετοχής του και ο καθένας είναι αρκετά άξιο το προσωπικό, διότι είναι πολλά χρόνια στις ίδιες θέσεις, έχουν εμπειρία, μπορεί να μην έχουμε τους δρόμους που πρέπει να έχουμε μες στις πίστες και τις διαδικασίες, όμως έχουμε φοβερές εκπαιδεύσεις όλο το χειμώνα, συνεχόμενες, ούτως ώστε να κάνουμε συνείδηση στον καθένα πώς πρέπει να οδηγεί, πώς πρέπει να πηγαίνει, τι πρέπει να προσέχει, τι δεν πρέπει να προσέχει και να μπορέσουμε να είμαστε ένα ασφαλές αεροδρόμιο και εξυπηρετικό προς τον πελάτη. Και βλέπουμε και την άφιξη. Εδώ βλέπουμε άφιξη, αυτή είναι από μια χώρα της Extra Schengen, άρα είναι από Αγγλία. Είναι από Αγγλία λοιπόν, βλέπουμε τους φίλους Βρετανούς που καταφτάνουν για... Που εκεί τώρα μπορεί να δημιουργηθούν ουρές, διότι ενδεχομένως δεν είναι η αστυνομική δύναμη, όπως είπε ο φίλος μου Λευτέρης, τον οποίο πρέπει να το συγχαρώ μπροστά σας, διότι είναι άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ ωραίες ιδέες. Και πάλι αυτή τη στιγμή είμαστε στο τμήμα των ηλεκτρονικών, οι αφανείς ήρωες όπως θα τους χαρακτήριζα, καθώς ακόμη και αν είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια, θα τολμήσουν από όλων των τμήματων, καθώς μπορεί όλο το προσωπικό στα τμήματα να είναι σε εγρήγορση, να είναι στη θέση του, όμως αν δεν λειτουργούν τα τμήματα, τίποτα δεν μπορεί να συνεχιστεί, να λειτουργεί και να πηγαίνει σωστά. Ο κύριος Νίκος Νταμπακάκης είναι μαζί μου. Είναι ο πρόεδρος του τοπικού συλλόγου εργαζομένων της αεροναυτιλίας. Καλησπέρα σας. Στην ουσία τώρα βρισκόμαστε στο control room. Καλησπέρα σας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο equipment room του radar. Εδώ πέρα είναι η καρδιά του συστήματος radar, το οποίο ξεκινάει από την κεφαλή που είναι στα δύο αωράκια. Έρχεται η πληροφορία εδώ πέρα με γραμμές μισθωμένες και το radio link που υπάρχει. Επεξεργάζονται τα δεδομένα στα συστήματά μας και το αποτέλεσμα απεικονίζεται στις οθόνες των ελεκτών που είδατε προηγουμένως στον πύργο και στην προσέγγιση. Είναι επίσης μια δουλειά που απαιτεί, έτσι, έχει πίεση, απαιτεί επαρκές προσωπικό, τώρα που είναι και μια περίοδο αυξημένης κίνησης. Τα λέγαμε ότι επαρκούν τα χέρια. Ασφαλώς η δουλειά μας είναι πολύ υπεύθυνη. Είμαστε υπεύθυνοι να λειτουργούν τα μηχανήματα 365 μέρες το χρόνο, ανεξαρτήτως κίνησης. Ακόμα και την εποχή του COVID, τα μηχανήματα δουλεύανε μέρα-νύχτα υποχρεωτικά για να διασφαλίζουν την ασφάλεια των πτήσεων. Ταυτόχρονα, το έργο των ηλεκτρονικών εμπλέκεται και στις υπηρεσίες του αεροδρομίου και στο security, ας πούμε, με τον έλεγχο επιβατών, τα X-ray που ελέγχουν αποσκευές εκρηκτικά, τις κάμερες, τη λειτουργία των οθονών που ενημερώνουν τις πτήσεις. Έχουμε στην αεροναυτιλία επίσης τις συχνότητες που επικοινωνούν τα αεροσκάφη, τα ραδιοβοηθήματα βάσει των οποίων τα αεροσκάφη κάνουν ενόργανη πλοήγηση σύμφωνα με τις οδηγίες των ελεγκτών. Και επίσης ένα βασικό κομμάτι της δουλειάς μας είναι η καταγραφή όλων των δεδομένων.
είτε τηλεφώνων, είτε συχνοτήτων, είτε εικόνας κάποιας έδρας που εργάζεται ο ελεκτής, ο αρμενικός, όπου πρέπει να καταγράφονται όλα αυτά, γιατί σε περίπτωση που γίνει ένα οποιοδήποτε συμβάν, γίνεται μια διερεύνηση βάσει των στοιχείων που έχουμε καταγράψει εμείς σε αυτά τα συστήματα. Άρα, ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος πιέζει και πρέπει να πάμε και στην επόμενη ζωντανή. Θέλω να σας ευχηθώ τα καλύτερα αυτή τη σεζόν και σας ευχαριστώ θερμά που μας επιτρέψατε να μπούμε στους χώρους σας. Βεβαίως. Μπορώ να προσθέσω κάτι ακόμα. Βεβαίως. Έχουμε κάποια προβλήματα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι η παλαιότητα των μηχανημάτων, γιατί αυτό το αεροδρόμιο, όπως ξέρετε, έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής λόγω του αεροδρομίου Καστελίου. Οπότε τα μηχανήματα είναι κάποιων χρόνων. Οπότε η συντήρησή τους απαιτεί ανταλλακτικά τα οποία είναι λίγο δύσκολο να βρεθούν. Παρ' όλα αυτά, με τις προσπάθειες και τις υπηρεσίες και των εργαζομένων, συντηρούνται στο μέγιστο βαθμό. Και έχουμε και πρόβλημα υποστελέχωσης προσωπικού, το οποίο έχουμε ζητήσει από την υπηρεσία και το Υπουργείο να μας ενισχύσει. Ενώπιον και του αεροδρομίου Καστελίου, το οποίο απαιτεί αυξημένες απαιτήσεις, γιατί έχει σύγχρονα μηχανήματα, περισσότερα μηχανήματα. Θα γίνουν νέες εγκαταστάσεις, νέες διαγωνισμοί, εκπαιδεύσεις από την αρχή. Οπότε το προσωπικό πρέπει να είναι και επαρκές και κατάλληλα ετοιμασμένο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του.